«Δεν είμαι εμβολιασμένος και δεν σκοπεύω να εμβολιαστώ», τόνισε σε δηλώσεις που έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς εν όψη του US Open τον επόμενο μήνα, το οποίο απαιτεί απόδειξη εμβολιασμού για να μπορεί να πάρει κανείς μέρος. Όπως φαίνεται, ο Τζόκοβιτς δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει εκτός και αν δοθεί κάποια είδους εξαίρεση. Ο ίδιος χαρακτηριστικά ανέφερε τα εξής: «Δεν είμαι εμβολιασμένος και δεν σκοπεύω να εμβολιαστώ. Δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι μία εξαίρεση είναι ρεαλιστικά δυνατή εν όψη του US Open». Ο 35χρονος Σέρβος έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση στο περιθώριο της νίκης του επί του Αυστραλού Νικ Κύργιου, σημειώνοντας τον 7ο τίτλο του στο Wimbledon και τον 21ο τίτλο του Grand Slam. Το US Open αρχίζει στις 29 Αυγούστου και προς το παρόν δεν επιτρέπεται να εισέλθουν πολίτες εκτός Αμερικής που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.